Είμαστε αέρα coach, μικρόφωνο δικό σου, κοντά στο στόμα. Ναι, ναι. Τι πήγε λάθος? Όλο το παιχνίδι. 18 λάθη σε play-off παιχνίδι, ημιτελικό, 50 πόντους μέσα σε ρακέτα, δεν έχουμε τύχει να κερδίσουμε καμιά ομάδα. Λογικό κάποιος να τα χάναμε, επειδή το παιχνίδι ήταν παιχνίδι τίτλου, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παίξαμε πάρα πολύ άσχημα, η ΑΕΚ αξίζει συγχαρητήρια με τον τρόπο που έπαιξε, ήταν πιο καλή σε σύγκριση με εμάς στο παιχνίδι σήμερα. Εμείς δεν καταφέραμε σε καμία περίπτωση να ελέγξουμε το παιχνίδι, τα 5 φάουλ του Κρουμπάλη ήταν καθοριστικά για μας. 5 φάουλ, εκ των οποίων τα 4 δεν είχε καμία επαφή κιόλας. Αλλά λάθη κάνουμε όλοι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν ψάχνουν δικαιολογίες. Η ουσία είναι ότι δεν παίξαμε καλά και έπαιξε καλύτερα. Μας κέρδισε και προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, παίχτες κλειδιά οι οποίοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο επίπεδο που του έχουμε συνηθίσει. Ο Κουμπάρ και ο Τόμας. Ο Κουμπάρ έπαιξε 10 λεπτά και έκανε 5 φάουλ. Ήταν δύσκολο όταν έχει συνέχεια φάουλ να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι. Ναι. Και ρυθμό και τον τρόπο που παίζουμε στην άμυνα εμείς. Ξαναλέω και πάλι, αυτές είναι λεπτομέρειες που γίνονται στη διάρκεια του παιχνιδιού. Η γενική εικόνα, νομίζω το αποτέλεσμα το αντικατοπτρίζει. Δεν παίξαμε καλά. Η ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα. Σαφώς μας πονάει ότι χάσαμε ένα τίτλο που πέρυσι είχαμε κερδίσει. Μακάρι να μπορούμε να κερδίσουμε κάθε χρονιά όλους τους, αλλά δεν γίνεται. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλη τη σεζόν. Σήμερα δεν ήμασταν έτοιμοι. Αυτό φοράει με 100%. Τα παιδιά δίνουν το καλύτερο σε αυτό κάθε φορά, όλη μέρα, κάθε μέρα. Όταν χάνουν, μόνο εγώ φταίω, δεν κάνω άλλο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν γιατί η προσπάθειά του ότι δεν θέλει να κάνουν οτιδήποτε. Έχουμε μια εβδομάδα μέχρι να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να ξεκουραστούμε κυρίως γιατί είμαστε αρκετά κουρασμένοι σαν ομάδα και πάλι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Για να εμφανιστούμε στους τελικούς σαφώς με καλύτερη εικόνα. Μια τελευταία ερώτηση για τους τελικούς. Αυτή ήταν αποκλεισμός. Θα αποτελέσει ουσιαστικά επιπλέον κίνητρο για να. Κίνητρο είναι όταν θες να πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτό από μόνο του είναι κίνητρο. Τώρα, από ποιον έχει που να κερδίσαμε σήμερα και να χάναμε την Τρίτη. Μπορεί να η ΑΕΚ έρθει σήμερα και να χάσει την Τρίτη. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι, δεν παίρνει κανένα στο κύπελο ή το τίτλο και κερδίζει έναν ημιτελικό. Το πρωτάθλημα σαν πρωτάθλημα είναι κίνητρο από μόνο του. Οπότε δεν έχει να κάνει με τιμή ή με τιμή. Είναι κίνητρο το πρωτάθλημα. Ελπίζω να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.